Ομάδα, καλώς ήλθατε σε ένα ακόμη School for All. Ιστορία πρώτης γυμνασίου, βρισκόμαστε στο 5ο μάθημα του 7ου κεφαλαίου και θα μιλήσουμε για τις τύχες της Κύπρου. Οι ερωτήσεις για το σημερινό μας μάθημα θα είναι 3 και θα προσπαθήσουμε να τα κάνουμε όλα πολύ εύκολα και πολύ απλά. Πάμε να ξεκινήσουμε. Ερώτηση νούμερο 1. Ποιες απειλές δεχόταν η Κύπρος και πώς τις αντιμετώπιζε? Η Κύπρος ήταν σχετικά μακριά από το σώμα της υπόλοιπης Ελλάδας και οι εχθροί γύρω της ήταν πάρα πολλοί. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να δέχεται συνεχώς απειλές και επιθέσεις. Αν και ήταν χωρισμένη σε 9 βασίλεια, τις απειλές και τις επιθέσεις τις αντιμετώπιζε με ενότητα. Κάποιες φορές, στα πλαίσια της διπλωματίας, έκλεινε συμφωνίες με τους επιδρομείς και τους πλήρωνε κάποιους φόρους ώστε να διατηρεί την αυτονομία της. Για παράδειγμα, μεγάλο φόρο πλήρωνε στους Ασσύριους ώστε να μην απειλείται από αυτούς. Αυτό να σημειώσουμε ότι συνέβαινε σε μία περίοδο κατά την οποία η Κύπρος γνώριζε μεγάλη οικονομική ανάπτυξη. Ερώτηση νούμερο 2. Ποιοι κατάφεραν να υποτάξουν την Κύπρο? Από το 550 έως το 525 π.Χ. την Κύπρο την ελέγχουν οι Αιγύπτιοι. Στη συνέχεια ήρθαν οι Πέρσες, τους οποίους οι κάτοικοι του νησιού προσπάθησαν πολλές φορές να διώξουν, αλλά δεν τα κατάφεραν. Βέβαια, να σημειώσουμε ότι αν και τα κυπριακά βασίλεια βρίσκονται κάτω από την περσική κυριαρχία, εξακολουθούν να διατηρούν την αυτονομία τους. Ερώτηση νούμερο 3. Τι γνωρίζετε για τον Ευαγόρα και το έργο του? Ο Ευαγόρας ανέβηκε στο θρόνο του κυπριακού βασιλείου της Σαλαμίνας το 410 π.Χ. Κατά την περίοδο της διακυβέρνησής του, το βασίλειο της Σαλαμίνας έφτασε στο απόγειο της ακμής του. Οι κάτοικοι του βασιλείου, μάλιστα, δέχονταν να υπηρετήσουν εθελοντικά στο στρατό ώστε να το προστατεύουν και έτσι δημιουργήθηκε ένας από τους πρώτους λαϊκούς στρατούς της ιστορίας. Ο Ευαγόρας δεν άργησε να γίνει κυρίαρχος όλου του νησιού και καθώς ήταν λάτρης του ελληνικού πνεύματος, φρόντισε να επαναφέρει την ελληνική παιδεία σε όλη την Κύπρο. Ιδιαίτερα στενές ήταν οι σχέσεις του με τους Αθηναίους. Στην ναυμαχία της Κνίδου, μάλιστα, έστειλε 100 πλοία να ενισχύσουν τον αθηναϊκό στόλο και οι Αθηναίοι, ως κίνηση ευγνωμοσύνης, έστεισαν αδριάντα τους στην αγορά. Όταν οι Πέρσες ήρθαν να απειλήσουν την Κύπρο, ο Ευαγόρας έκλεισε συμφωνία ειρήνης μαζί τους, η οποία τον υποχρέωνε να πληρώνει βαρύ φόρο, αλλά κρατούσε το νησί αυτόνομο. Η αυτονομία αυτή διήρκησε και μετά το θάνατό του, μέχρι την απελευθέρωση του νησιού από τον Αλέξανδρο το 332 π.Χ. Το τέλος του Ευαγόρα είχε έρθει το 374 π.Χ., οπότε και δολοφονήθηκε και τον διαδέχτηκε ο γιος του, ο Νεοκλής. Ομάδα, εδώ κλείνουμε το βίντεο μας. Ελπίζω να τα κάναμε όλα πολύ εύκολα και πολύ απλά. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας για ακόμη μία φορά. Μέχρι το επόμενο School for All, να είστε όλοι καλά. Adios.